Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από την στιγερή δολοφονία του 29χρονου Παναγιώτη Καλιτσόνη, άλλος Βαλεντίνου, που έπεσε νεκρός από πυρά έξω από το πατρικό του το βράδυ της Πέμπτης. Ανακρίσεις, συλλογή τεκμηρίων και έρευνες σε διάφορα σημεία συνθέτουν το σκηνικό των κινήσεων των ανακριτών του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων Αμοχώστου. Στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκονται τα τρία φυσίγγια που εντοπίστηκαν στην σκηνή, τα ίχνη παπουτσιών και μοτοσυκλέτας που εικάζεται πως ανήκουν στους δράστες, καθώς επίσης και τα τηλέφωνα του 29χρονου. Αξιολογούνται κάποιες πληροφορίες, αλλά και αρκετά τεκμήρια που έχουν παραλυφθεί από τη σκηνή αξιολογούνται και θα αποσταλούν. Κάποια από αυτά έχουν αποσταλεί, κάποια άλλα θα αποσταλούν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις. Από την ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του θύματος, οι ανακριτές ψάχνουν απαντήσεις για το ποιοι μπορεί να τον απειλούσαν το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν ενώπιον τους οι ανακριτές, ο 29χρονος φαίνεται να έκανε σχέδια μαζί με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά τους για να μεταβούν μόνιμα στο εξωτερικό. Σχέδια που πήραν αναβολή λόγω της πανδημίας. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ολοκληρώθηκε και η νομισμένη νεκροτομή επί της ορού του θύματος, η οποία διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Νικόλα Χαραλάμπους και Αγγελική Παπέτα. Διαπιστώθηκε ότι δέχθηκε 5 συνολικά σφαίρες, 4 από μπροστά και 1 στο πλάι. Από τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατος φαίνεται να προκλήθηκε από αιμορραγικό σοκ λόγω εσωτερικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από πυροβολισμό. Εδώ και μέρες φαίνεται πως κάποιοι ήθελαν να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ύποπτες κινήσεις έξω από την πατρική του οικία, κινήσεις τις οποίες φαίνεται να αντιλήφθηκε και ο ίδιος γι' αυτό και τα τελευταία 24 ώρα χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο της συζύγου του και όχι τη μοτοσυκλέτα που συνήθως οδηγούσε. Καλά διαβασμένοι για τις κινήσεις του 29χρονου αλλά και για την περιοχή αποδεικνύονται οι δράστες της δολοφονικής ενέδρας. Η περιοχή προσφέρει αρκετά σημεία διαφυγής, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι στιγμής οι ανακριτές δεν εντόπισαν εικόνες που να βοηθούν στις έρευνες. Οι έρευνες θα επεκταθούν και στις κεντρικές φυλακές, αφού το θύμα αποφυλακίστηκε πριν από 2 μήνες στο πλαίσιο του σχεδίου αποσυμφόρησης λόγω της πανδημίας.